Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτό το θέμα, θα έχουμε να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, πολύ εξίσου σημαντικά μάλλον, να συνδεθούμε με τον κύριο Ηλία Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Riverland. Έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα του οικοτουρισμού. Και όχι μόνο. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα βαδίζουμε ολοταχώς προς το κλείσιμο της εποχής COVID, τουλάχιστον του δεύτερου κύματος. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι τι θα γίνει στη συνέχεια με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, με τους άδειλους πόρους που δεν μπορούν να προϋπολογιστούν σε κανέναν προϋπολογισμό, ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους, που λέγεται τουρισμός. Εσείς χρόνια διακονείτε τον τουρισμό, ξέρετε τον έστω, είστε ίσως ο μοναδικός με την εταιρεία σας στη Riverland, όπου μπορείτε αξιόπιστα να δώσετε στον επισκέπτη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτήν την χαρά του να κατεβούνε τον ποταμό Νέστο, ο οποίος δεν είναι δά και από τους πλέον ορμητικούς και ίσως και επικίνδυνους για όλες τις ηλικίες ποταμούς, και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες τις οποίες έχετε. Πώς βλέπετε εσείς την μετα-COVID εποχή? Θα ανοίξει στις 14 του μηνός ο τουρισμός, η εστίαση στις 10, θα είναι πρώτα τουρισμός, πρώτα εστίαση, θα χαλαρώσουν λίγο περισσότερο τα μέτρα, θα αναγκαστεί να τα χαλαρώσει η κυβέρνηση βλέποντας να μαζεύονται χιλιάδες κόσμος, άρα αδύρυτη ανάγκη είναι να βρεθεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη δυνατή λύση? Και πώς βλέπετε το καλοκαίρι να έρχεται, κύριε Μιχαηλίδη? Καταρχήν, ελπίζουμε όλοι στις 14 να μπορέσει να ανοίξει ο τουρισμός. Τώρα, η εστίαση και ο τουρισμός θεωρητικά θα έπρεπε να ανοίξουν μαζί, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει τουριστικό προϊόν χωρίς την εστίαση. Ο τουρισμός είναι κάτι που περιλαμβάνει πολλά πράγματα μαζί και γι' αυτό και είναι και σημαντικός για την οικονομία. Δεν είναι ένα κομμάτι απλά που μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να μην είμαστε αισιόδοξοι παρότι συμβαίνει. Αυτά όμως που θα πρέπει να δούμε είναι το με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά. Γιατί το πιο βασικό από όλα είναι να μπορέσουμε και να έχουμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Θεωρητικά πάντα αναμένουμε, γιατί ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί όλο το χειμώνα με αυτή την πανδημία. Θεωρητικά λοιπόν ο κόσμος θέλει να βγει έξω και η φύση είναι μια καλή διέξοδος. Όμως βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον τουρισμό, για όλους τους τομείς, αλλά ειδικότερα για τον τουρισμό, γιατί είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας που εάν κάτι κακό συμβεί, δεν μπορείς να το αναστρέψεις εύκολα. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και αυτό που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι απολύτως σωστό και απολύτως ασφαλές. Γι' αυτό και λέω για τα πρωτόκολλα που δυστυχώς για τον τουρισμό δεν έχουν βγει τα αναθεωρημένα για τις συνθήκες που ζούμε σήμερα. Είμαστε σε αναμονή και μιλάω για τα πρωτόκολλα σε όλο τον τουριστικό τομέα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι βασικό. Άλλες χώρες ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτό, που είχαν μια διαφορετική διαχείριση, πολύ χειρότερη από τη δική μας αρχικά, αλλά στο τέλος έχουν δείξει ότι το έχουν ξαναδεί και εστιάζουν διαφορετικά. Γι' αυτό το κομμάτι είμαστε σε αναμονή. Ελπίζω πολύ σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας κάτι ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι προδιαγραφές για να δουλέψουμε με ασφάλεια.
Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο το αν κάνουμε καλά κάποιες δραστηριότητες στο Νέστο, παράδειγμα. Ο τουρισμός και οι δραστηριότητες γενικά έχουν τη μετακίνηση, έχουν την εστίαση, έχουν πολλές παραμέτρους που πρέπει να τις κοιτάξουμε σωστά. Να πω την αλήθεια, βλέποντας τον κόσμο που συγκεντρώνεται στην Ήπεθρο αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουν ανοίξει ούτε οι ταβέρνες, ούτε τα καφέ, ούτε και οι δραστηριότητες, προβληματίζομαι στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο εφόσον ανοίξουμε. Γιατί ο κόσμος είναι σκασμένος, έχει φτάσει στα όρια του, βγαίνει έξω και δεν βλέπω ότι μπορούμε εύκολα να κρατήσουμε όλα αυτά τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πανδημία. Ναι. Το θέμα αυτά τα πρωτόκολλα υγιεινής νομίζω ότι είναι εύκολα, και το εύκολα μπορούμε να το πούμε και με τη θωράκιση του πληθυσμού, αλλά από την άλλη μεριά και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ταχύτητες σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε μεν τον τουρισμό στις κορυφές του σε τουριστικές περιοχές, εκεί δεν θα υπάρχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εκεί δεν θα υπάρχει μια διαδικασία. Αυτά θα εφαρμόζονται μόνο στη Φλόρινα, στα Γιάννενα, ίσως τώρα λέω έτσι τυχαίες περιοχές, στην Ξάνθη ή στην Καρδίτσα, λέω εγώ, και δεν θα εφαρμόζονται στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Κόο. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ή θα είναι όλοι στην ίδια κατηγορία ή είτε πάνω είτε κάτω. Από την άλλη πλευρά όμως, εκείνο που επίσης έχει σημασία είναι ότι εάν δεν λειτουργήσει η εστίαση, δεν λειτουργήσουν το λιανεμπόριο, το εμπόριο γενικότερα, δεν λειτουργήσει ο τουρισμός, πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η χώρα? Δηλαδή μετά μιλάμε για την κάθετη κατάρρευση της οικονομίας, η οποία έτσι κι αλλιώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι οι δείκτες της δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε, το θέμα των πρωτοκόλων και οτιδήποτε μέτρα εφαρμοστούν, αυτό βασίζεται και στον κόσμο που θα πρέπει να τα τηρήσει, αλλά ουσιαστικά και στην υπευθυνότητα των επαγγελματιών. Και αυτό δεν σημαίνει απλά την ασφάλεια του κόσμου, σημαίνει και τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας διατήρηση του προϊόντων μας και της επιχείρησής μας. Χωρίς να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα και όλη αυτή την αρνητικότητα, κατά τη γνώμη μου, αυτή η περίοδος που ζήσαμε, πέρα από τα αρνητικά που έφερε σε όλους μας, ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να αλλάξει λίγο και τη λογική μας πάνω σε αυτό που κάνουμε. Πέρα λοιπόν από το άσχημα που συνέβησαν, υπάρχουν και ευκαιρίες για να επαναπροσδιοριστούμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο και για μας και για τους πελάτες μας. Με αυτή τη λογική λοιπόν, βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες που ανοίγονται, γιατί ο κόσμος μετά από αυτό αλλάζει στην προσέγγιση του στο τι κάνει, θέλει να τα κάνει με μεγαλύτερη ασφάλεια, αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω αυτές οι λογικές με τα μικρότερα γκρουπ, όχι πολυπληθείς ομάδες, που αυτό πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας σε μια πανδημία έχει και παραμέτρους που μπορεί να είναι θετικές σε αυτό που ζει ο πελάτης. Θα έχει πιο προσωπική επαφή, καλύτερη οργάνωση στις δραστηριότητες, οπότε και απέναντι στο περιβάλλον λιγότερη όχληση, και παίρνοντας την αφορμή για το περιβάλλον, γιατί εκεί ουσιαστικά δουλεύουμε και αυτό είναι η πρώτη μας ύλη, είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, νομίζω ότι με μια καλύτερη διαχείριση, με λιγότερο κόσμο εστιασμένο και ελέγχοντας κάποια πράγματα, πάμε σε αυτό που συνήθως ακούγεται σαν αφηρημένη έννοια και
Δεν το πολύ δίνουμε σημασία, ίσως γιατί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Είναι η φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα λοιπόν μπορεί να είναι κάτι που το εξετάζουμε στο επίπεδο μιας ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην κάθε επιχείρηση. Δηλαδή να μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που αντέχει η υποδομή που έχουμε ή ο τόπος που ασχολούμαστε. Αυτό είναι κάτι βασικό για το αύριο, έτσι. Ηλία Μιχαηλίδη, κατά πόσον πιστεύεις εσύ ότι μετά από 14-15 μήνες, ίσως και παραπάνω, εγκλισμού και κατά περιόδους αυτό το άνοιγμα πέρσι το καλοκαίρι το οποίο υπήρχε, θα βγει ο Ευρωπαίος πολίτης έξω, θα θέλει να αλλάξει παραστάσεις, θα θέλει να απολαύσει το καλοκαίρι του. Κατά πόσο πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει και αν ναι, υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορέσει να λειτουργήσουν εταιρείες όπως η δική σου ως μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή με την προσέλευση των επισκεπτών οι οποίοι θέλουν να δούνε και κάτι διαφορετικό ή θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους μέσα στο ποτάμι, αλλά ταυτόχρονα και την περιπέτεια στο βουνό με την κατάβαση του Νέστου και όλα τα άλλα τα οποία προσφέρει η επιχείρησή σου. Πιστεύεις εσύ ότι θα υπάρξει αυτή η ανάγκη και θα ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη? Ναι, αν υπάρχει ανάγκη και αν η πρόθεση των Ευρωπαίων είναι υπαρκτή, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά ότι ναι, υπάρχει. Ακόμα και από τα email που λαμβάνουμε και τις ερωτήσεις που έχουμε για το πότε ανοίγουμε, πότε θα μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Το άλλο κομμάτι βέβαια που εκεί δεν έγκυται στο τι κάνουν οι ξένοι αποκλειστικά, αλλά το τι κάνουμε εμείς, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αυτή η πανελλαδική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της θέματα, οπότε κάποιες περιοχές θα είναι πιο εύκολο να υποδεχτούν τους τουρίστες από το εξωτερικό, κάποιες δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το καταφέρουν τόσο εύκολο, και αυτό δεν είναι στο τι μπορούν να προσφέρουν σαν περιοχές μόνο από φυσική ομορφιά, αλλά είναι κατά πόσο έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τουριστικές αγορές μέσω των μεγάλων tour operator, των αεροπορικών εταιριών και την προβολή που έχει γίνει από την εκάστοτε περιφέρεια. Το πρόβλημα στην περιοχή μας είναι εν μέρη πρόβλημα που διαχείρισης του τουρισμού, στο ότι δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να δώσουμε προς τα έξω. Δεν έχουμε βασιστεί στο φυσικό μας περιβάλλον για να διαφοροποιηθούμε και να είμαστε ελκυστικότεροι από άλλες περιοχές που είναι πολύ γνωστοί προορισμοί. Αυτό το εστιάζεις ως θέμα προβολής από την πλευρά των θεσμικών οργάνων, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγονται επιμελητήρια. Το εστιάζεις από αυτήν την πλευρά, όχι γιατί η περιοχή προβολής δεν έχει να προσφέρει κάτι ή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται με τον τουρισμό στο σύνολό τους δεν έχουν να προσφέρουν το κάτι διαφορετικό ή κάτι ελκυστικό ως πακέτο που θα μπορούσαν να προσελκύσουν πόρους για να λειτουργήσει ένα πλέγμα επαγγελματιών από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά για να μπορέσει να απολαύσει τις διακοπές του ή την επιλογή του ο κάθε επισκέπτης που θα ήθελε να επισκεφθεί την περιοχή. Ακριβώς. Στο ότι έχουμε την πρώτη ύλη, το περιβάλλον, αυτό το έχουμε σίγουρα και νομίζω ότι είναι γνωστό. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι το κατά πόσο ο τουρισμός είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες αυτής της περιφέρειας. Και το λέω και πάλι γιατί πρόσφατα είχαμε όλα αυτά τα θέματα με τις ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί λοιπόν μια περιφέρεια να γίνεται ένα πεδίο χωρίς κανένα έλεγχο, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα πιο εμβληματικά μας σημεία, ο καταράκτης του Λιβαδίτη, αύριο το Τσάλ.
Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει ένας σχεδιασμός για το τι βαρύτητα έχει ο τουρισμός σε αυτή την περιοχή και τι όχι. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουμε από τη μια προγράμματα ώστε να έρθουν επενδυτές που θα επενδύσουν στον τουρισμό και από την άλλη να καταστρέφουμε την κάθε υποδομή και το κάθε τι που υπάρχει εδώ. Ή μάλλον όχι να το καταστρέφουμε, αλλά να μην δίνουμε σημασία για το αν αυτό θα υποβαθμιστεί. Και θα πω κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό για μένα. Είναι αδιανόητο, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 20 χρόνια πλέον. Για την περιοχή μας το τρένο ήταν πριν γίνουμε ελληνικό κράτος, το τρένο ήταν κάτι πολύ βασικό για την περιοχή. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο που ναι μεν ακούγονται κάποια δημοσιεύματα, θα τα πω σε εισαγωγικά, για την επαναλειτουργία της γραμμής. Ναι μεν επαναλειτουργία της γραμμής, αλλά όχι των δρομολογίων. Το τρένο λοιπόν θα μπορούσε στη συγκεκριμένη στιγμή για τη δικιά μας περιοχή να λειτουργήσει προσθετικά και να λύσει πολύ μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση του κόσμου εν μέσω πανδημίας. Δυστυχώς αυτό κανένας από τους φορείς δεν κάθεται να ασχοληθεί σοβαρά. Μένουμε στο ότι μία εταιρεία επιλέγει το ότι δεν τη συμφέρει να έχει αυτό το δρομολόγιο. Ξύνεις πληγές τώρα, Ηλία Μιχαηλίδη, γιατί όταν λέμε ότι υπάρχει ένα προσωπικό, ένα πολιτικό προσωπικό πολύ κατώτερο των περιστάσεων, όπως δηλώνανε σε αυτή την εκπομπή, έχουν γίνει μεν τα θεσμικά όργανα, οι επιτροπές τουρισμού και στην περιφέρεια και στο επιμελητήριο και στο Δήμο, αλλά δεν λειτουργήσαν ποτέ. Και δεν λειτουργούν, δεν συνεκλήθησαν ποτέ. Βαρέθηκαμε να ακούμε συνεχείς εξαγγελίες για το τρενάκι στα στενά του Νέστου, όπου θα είχε και τη μορφή μιας ιστορικής ατμάμαξας που θα μπορούσαν να κάνουν το δρομολόγιο δράμα Σταυρούπολη ή Παρανέστη δράμα ή Σταυρούπολη Τοξότες, αν το λέω σωστά. Το λέω, ναι. Mm-hmm. Πού, τι έγιναν όλα αυτά? Γράμματα. Γράμματα σε άσπρο χαρτί. Λόγια έπε απτερόεντα. Όταν λοιπόν τους λες ότι είναι ανίκανοι αυτοί οι κύριοι, την είπα τη λέξη, γιατί περί ανικανότητας πρόκειται, κάθονται λοιπόν και λένε ότι είμαι πολύ δεικτικός, ότι είμαι εριστικός, ότι είμαι ακραίος, ότι είμαι το ένα, ότι είμαι το άλλο. Ανικανότητα είναι, ρε παιδιά, τι άλλο να είναι? Δηλαδή, όταν έχεις Σαββατοκύριακα και έχεις τόσο πολύ κόσμο, δεν μπορεί δηλαδή να δρομολογηθεί το τρένο, δεν μπορεί να δρομολογηθεί μια αυτοκινητάμαξα. Από το Παρανέστη θέλουνε, από τη Δράμα, από τη Σταυρούπολη προς τους Τοξότες της Ξάνθης να δουν όλη αυτή την κοιλάδα. Με βαγόνια τα οποία θα είναι ημιανοικτού τύπου για να μπορεί να γίνεται η φωτογράφηση ή η βιντεογράφηση. Τι λοιπόν χρειάζεται για να μπορεί να προχωρήσει αυτή η όλη υπόθεση? Έτσι κι αλλιώς το τρένο σφύριξε σε αυτή τη γραμμή μετά από 7-8 μήνες, ένα χρόνο. Ήταν κλειστή η γραμμή. Το σειρμός από Θεσσαλονίκη πήγαινε δράμα, σταματούσε, τους βάζανε πάνω στα λεωφορεία και μετά τους έφερναν από την άλλη μεριά για να τους πάρει το τρένο στην Κομωτινή, δεν ξέρω τι γίνεται, ή στην Αλεξανδρούπολη για να τους προωθήσει προς τα πάνω. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Μπορεί να βγει σήμερα, να βγουν οι τέσσερις δήμαρχοι και να μας πούν ότι ξέρετε κάτι, κάναμε πρόταση προς τον ΟΣΕ. Να βγει η περιφέρεια ή η αντιπεριφέρεια. Μπορούν να βγουν και να το πούν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν υπάρχει στήρα πολιτική στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ο πρώην αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κύριος Αμυρίδης, ο οποίος έχει κάνει τα δικά του κοντραμπάντα, ας πούμε, με κάποιους κυρίους του τουρισμού, μεγαλοσχήμονες, θεός χωρές τους, ένας από αυτούς. Δεν με ενδιαφέρει τα κοντραμπάντα τα οποία έχουν κάνει. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, Ηλία Μιχαηλίδη, ποντίκια να πιάνει. Εσύ έχεις το προσωπικό σου, έχεις τα υλικά, προσπαθείς να κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά σου, ασχέτως αν έχεις και τους πειρατές πάνω από το κεφάλι σου, οι οποίοι λειτουργούν μη σύνομα πολλές φορές και ελέγχουν εσένα και δεν ελέγχουν τους άλλους.
Και για να πω για ποιο λόγο το λέω, ήμουν αυτό της Μάρτης μια τέτοιας διαδικασίας. Και λοιπόν το λέω και δημόσια. Δεν ιδρώνηκαν ενός αυτοί. Ας με ρωτήσει λοιπόν η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των ελεγκτικών μηχανισμών, των οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών, γιατί κουβεντιάζω. Ας με ρωτήσει η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νίκος Εφρεμίδης, αξιολογότατος κύριος, ας πούμε, στην προσωπική του ζωή και στην επαγγελματική του ζωή. Τι κάνει όμως στην πολιτική του ζωή? Αντιπεριφερειάρχης δεν είναι? Μπορεί. Τον έχουμε προσκαλέσει άπειρες φορές, Ηλία Μιχαηλίδη. Και δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει αν τους στεναχωρεί αυτή η υπόθεση. Άλλο πράγμα οι διαπροσωπικές σχέσεις και άλλο πράγμα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση την οποία τους έχει επιλέξει ο πολίτης για να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες, την επιστημοσύνη τους, την φιλεργατικότητά τους για να πάει μπροστά μια περιοχή. Αν διαφωνείς, τα ακούω. Ακούω τη διαφωνία σου ή τη συμφωνία σου. Δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω, ούτε να διαφωνήσω, ή μάλλον μπορεί και τα δυο να συμβαίνουν, αλλά έχω πάψει να ασχολούμαι με το τι γίνεται σε αυτά τα επίπεδα πολιτικής. Για ποιο λόγο? Γιατί η πολιτική στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι αυτός ο βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απλά για τα μάτια του κόσμου. Δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει κάτι, ή μάλλον δεν υπάρχει και η θέληση παράλληλα, και ό,τι γίνεται γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε, σε παράδειγμα, σε κάποια νησιά, και δικαίως γίνεται αυτό και το χαίρομαι που συμβαίνει, ότι κάποια νησιά πάνε να γίνουν non-COVID, κάποια νησιά προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να βοηθήσουν τον τόπο τους. Εδώ δεν περιμένω από κανέναν τίποτα. Έφερα το παράδειγμα του τρένου, που είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, έναν αντιπεριφερειάρχη, έχει να κάνει με όλους όσους πέρασαν. Όλοι ασχολούνται για το Θεαθήνε, για να βγουν να πούν πέντε πράγματα ότι κάναμε, αλλά αποτέλεσμα εμείς δεν έχουμε δει. Και να το κάνω πολύ απλό, ότι είχαμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάτι που όλη η Ευρώπη ζητάει να πάψουμε, να έχουμε λιγότερο επιβαρυντικές στο περιβάλλον μετακινήσεις. Εμείς είχαμε το τρένο και το τρένο τελείωσε. Και το άλλο, είχαμε μια πολύ πιο οικονομική δυνατότητα μετακίνησης του κόσμου. Για μας τριπλασιάστηκε το κόστος μετακίνησης των πελατών από τότε που σταμάτησε το τρένο. Αν βάλουμε και τα μέτρα, το 65%, έχουμε πάει τρεις φορές επάνω στο κόστος της μετακίνησης των επισκεπτών μας. Και το χειρότερο, δεν δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη που δεν θέλει να έρθει μαζί μου, που δεν θέλει να κάνει καγιάτ, που θα μπορούσε να δει τα στενά του Νέστου και αυτή την περιοχή μόνος του, παίρνοντας το τρένο και πληρώνοντας ένα χαμηλό σχετικά αντίτιμο, να μπορέσει να πάρει την οικογένειά του και τα παιδιά του και να επισκεφτεί τη Σταυρούπολη. Και φέρνω τη Σταυρούπολη γιατί και αυτή ακούγεται σαν μια περιοχή που θέλουμε να την αναπτύξουμε, να κάνουμε. Αλλά η Σταυρούπολη λοιπόν δεν φτάνει να θες να κάνεις κάτι. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να πάει στη Σταυρούπολη. Δεν υπάρχουν καν δρομολόγια λεωφορείου. Και πουθενά ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο δεν βασίζεται αποκλειστικά στο αν ο επισκέπτης έχει αυτοκίνητο. Βασίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και ξέρεις τώρα κάτι, τις ευθύνες δώστε τις όπου θέλετε, σε οποιονδήποτε, από δήμαρχο μέχρι αντιπεριφερειάρχη. Ξέρεις κάτι, Ηλία Μιχαηλίδη, για να ολοκληρώσουμε λίγο την επικοινωνία μας, το ότι λειτουργούμε μάλλον συγκαταβατικά, χωρίς να λέμε πρόσωπα, ονόματα και πρακτικές οι οποίες υπάρχουν, νομίζω ότι αυτό πια λειτουργεί ως ο κακός δαίμονας μιας ολόκληρης περιοχής. Το ότι εσύ δουλεύεις και παράγεις το 90% της εργασίας για να εισπράξεις το 10%, πια είναι μάλλον κοροϊδία. Γιατί σε άλλες περιοχές το
δεν είναι μόνο το 50-50, δηλαδή παράγει το 50% του κύκλου εργασιών και εισπράττει για το 50% αυτό. Έχουν αλλάξει τα ποσοστά. Εμείς εδώ δουλεύουμε μόνο και περιμένουμε αν θα εισπράξουμε. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές δουλειές. Πέραν αυτών, όπου απλώς δανείζονται χωροταξικά την περιοχή κάποιων μεγάλων εταιριών, που και αυτές σιγά σιγά παίρνουν το νοματιόν τους και σκόνονται και φεύγουν. Μιλούσαμε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής για την εταιρεία επεξεργασίας ξύλου, τον Ακρίτα στο τυχερό του Εύρου, ο οποίος μετήκησε στη Βουλγαρία. Ο κύκλος εργασιών του ήταν στη Βουλγαρία. Εγώ πέρασα 2-3 φορές, απλώς δεν ήθελα να δημιουργήσω ένταση στη συζήτηση. Είναι στη Βουλγαρία. Ο Ακρίτας φαίνεται ως χωροταξικά. Αν περάσεις, αν πάρεις τον κάθετο άξονα από το Αρδάνιο για να ανεβείς προς Σουφλίδη, Δημότυχο, Ορεστιάδα, θα το δεις στο δεξί σου χέρι. Αλλά δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το μαγαζί. Το μαγαζί δουλεύει στη Βουλγαρία. Εκεί δουλεύουν οι εργάτες. Έρχεσαι εσύ εδώ. Έχεις μεν όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να έχεις και κανείς δεν βοηθάει. Που θα έπρεπε να τρέχουν πίσω από τον κάθε επιχειρηματία που θέλει να δώσει μια προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η δική μου έτσι επισήμανση. Δώσ' μου τη δική σου άποψη να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας, Ηλία. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, εντάξει, ίσως να είμαι ακόμα ρομαντικός, αλλά νομίζω ότι προλαβαίνουμε ακόμα κάποια στιγμή να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να κάνουμε το αυτονόητο. Μάλιστα. Ο τουρισμός για να υπάρξει θέλει σχεδιασμό, και θέλει σχεδιασμό που δεν είναι πυροτεχνήματα να πω τι θα κάνω τώρα. Είναι ένα συνολικό σχεδιασμός της περιφέρειας, έτσι ώστε αυτή η περιφέρεια, αυτός ο τόπος, να μπορεί συνολικά να κερδίζει από κάπου. Ο τουρισμός είναι αυτό που μας ενώνει. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες στον τουρισμό. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και αυτές οι, ας πούμε, δεν χωράνε μάλλον οι λογικές του κακού ανταγωνισμού, ένας να καταγγείλει τον άλλον και... Γιατί ο τουρίστας. Προοπτικές υπάρχουν, Ηλία. Σχεδιασμός χρειάζεται και πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα οποία λες. Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εφόσον ξέρουμε ποιοι είναι οι προορισμοί μας, ποια είναι τα σημεία που μπορούν να προσελκύσουν κόσμο. Έχουμε τη Θάσο δίπλα μας, που η Θάσος είναι ένας προορισμός. Απλά είναι εγκληματικό το η Θάσος να μην έχει εμβολιαστεί ήδη. Και δεν μιλάω για τον τόπο μου. Δεν λέω να έρθουν στους τοξότες να εμβολιαστούμε όλοι. Θα το κάνουμε, ελπίζω, σύντομα. Αλλά η Θάσος είναι ένα νησί που είναι ο βασικός μας τουριστικός προορισμός. Εάν η Θάσος δεν μπορεί να βγει σαν non-COVID, τι έχουμε κάνει λοιπόν? Και αυτό είναι αυτή η περιφερειακή σκέψη. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι τα πράγματα, ασχέτως τι θα κάνει η περιφέρεια, αυτό που έδειξε πέρσι ο κόσμος βγαίνοντας έξω, ευτυχώς είδαμε ότι έστω το μικρό διάστημα που μας απέμεινε από το καλοκαίρι μπορέσαμε και δουλέψαμε, και πιστεύω ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας, γιατί δεν είχαμε κανένα κρούσμα, δεν είχαμε κάτι, φύγανε ευχαριστημένοι οι πελάτες, και αυτό μας διατήρησε στο να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τα πράγματα όντως είναι δύσκολα, αλλά η ελπίδα υπάρχει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι σύντομα, μόλις ανοίξουμε, επειδή ο κόσμος το θέλει, το ζητάει, θα βγει στην Ήπεθρο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να του προσφέρουμε ασφάλεια σε αυτό που πάει να κάνει. Και πριν κλείσουμε, είπα για τα στενά του Νέστου, που είναι ο βασικός τόπος που δραστηριοποιούμαστε. Είναι μια περιοχή υψηλής συγκέντρωσης κόσμου. Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι εάν ο κόσμος αυτός είναι πάρα πολλής, δεν θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε ούτε εμείς ούτε κανένας, εάν δεν καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα σε επίπεδο περιφέρειας και για όλους τους τόπους που υπάρχει τόσο μεγάλη υψηλή συγκέντρωση. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια. Ηλία Μιχαηλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Που είχες την καλοσύνη να συνομιλήσεις μαζί. Μέχρι τις 14 Μαΐου να είσαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να ξανανοίξουμε την βεντάλια όλων αυτών των όλης αυτής της αγωνίας και όλων αυτών των ερωτημάτων, όπου ας πιστεύουμε και ας αισιοδοξούμε ότι τώρα πια στην κουβέντα θα έχουμε και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον Θανάση τον Τζόνι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Σωτήρη Βαριακτάρη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, για δώσ' μου. Βαγγέλη, ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον τουρισμό, είμαι στέλεχος σε μεγάλο, πολύ μεγάλο όμιλο. Γι' αυτό λοιπόν, τα τελευταίο. Ναι, θα το πω λίγο εριστικά, έτσι, δεικτικά που λες και εσύ. Δαγκονιάρικα. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης, δεν μπορεί η Περιφέρεια μάλλον, δεν μπορούν οι Δήμαρχοι, δεν μπορούν οι Αντιδήμαρχοι, δεν μπορούν οι θεσμοί. Μπορούν όμως οι επιχειρηματίες. Έχουμε μερικούς πάρα πολύ καλούς επιχειρηματίες, όπως ο κύριος Μιχαηλίδης, πιστεύω ότι κοσμεί το χώρο του. Λοιπόν, θα το πω πάρα πολύ απλά. Τι κάναμε? Αυτό το οποίο λείπει από την περιοχή είναι ότι έχουμε κατακερματίσει τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε άμεσα, σε μεγαλύτερα σχήματα. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός. Δεν μπορεί να έχουμε μικρές επιχειρηματικές μονάδες. Πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερα σχήματα. Αναγκαστικά. Αυτή τη στιγμή κολοσσοί συνενώνονται και κολοσσοί εξαγοράζονται. Μιλάς για τα ξενοδοχεία. Παντού, όχι μόνο ναι, και αυτό. Ναι. Και αυτό, δηλαδή. Ξέρεις γιατί στο λέω, συγγνώμη. Αυτό, ναι. Επειδή πρέπει να το εστιάσουμε για να μπορεί να μας καταλάβει ο κόσμος. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και θα έπρεπε να γίνει. Ή να τεθούν όλες αυτές οι μονάδες, οι οικοτουριστικές, ή οι τουριστικές, οι ξενοδοχειακές όχι μονάδες. Όχι μόνο τα ξενοδοχεία, ναι, και άλλες δραστηριότητες. Ναι, ναι, βεβαίως. Να τεθούν ίσως να μεγαλώνουν τα σχήματα αυτά, που να έχουν ένα ενιαίο management για να μπορούν να προχωρήσουν. Και συνεταιρισμοί. Ναι. Με διαφορετικού είδους αντικείμενα. Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς λέμε. Δηλαδή να υπάρχει μια καθετοποίηση, στην οποία να υπάρχει μια μεγάλη εικόνα για να μπορούν να κάνουν και οικονομίες κλίμακας, για να μπορούν να προχωρήσουν. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί. Πιάνω λοιπόν τον πυρήνα της δουλειάς σου. Έτσι, αυτά τα σχήματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό και έχουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, ναι, έτσι ώστε να χτυπήσουν την πόρτα του ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ, έτσι ώστε να χτυπήσουν πολιτικές πόρτες και να αναγκάσουν, διότι κανένας από αυτούς τους κυρίους που κάθεται σε μία καρέκλα και το μόνο που θέλει είναι να επανεκλεγεί, δεν θα δραστηριοποιηθεί διαφορετικά. Τώρα μην με προκαλείς να χτυπήσουμε, λέει, την πόρτα του ΤΡΕΝΟΣΕ. Της ΤΡΕΝΟΣΕ ή... Όταν πας και του κάνεις μία πρόταση που θα κερδίσει και θα το κάνει υγιές το δρομολόγιο. Μισό λεπτάκι, δεν είναι το θέμα υγιές. Το θέμα είναι ότι τώρα να χτυπήσουμε το κεφάλι του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΕΝΟΣΕ, ο οποίος ήταν και βουλευτής Ξάνθης, από ό,τι φαίνεται. Τώρα με προβοκάρεις, ας πούμε, με εξωθείς στα άκρα. Δια των προκλήσεων πάμε μπροστά. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν, δεν γνωρίζει ο κύριος Τσαλίδης τι φταίει προκειμένου? Αυτός είναι διευθύνων σύμβουλος. Είναι παντός καιρού. Το γάτι που πέφτει συνέχεια με τα πόδια μέσα στο πολιτικό σύστημα, ας πούμε, της όλης υπόθεσης. Μετά μου λένε, μιλάω, ξέρεις, δεικτικά και εκτρέπω τη συζήτηση. Τι να εκτρέψει τη συζήτηση? Το τρένο υπήρχε. Ήταν δρομολογημένο. Κουβαλούσε κόσμο. Ώσπου να το μάθει ο απλός πολίτης, το βγάλανε σαν χρηστία, το βγάλανε έξω. Δηλαδή θα μπορούσε Σάββατο και Κυριακή, δεν σου λέω εγώ και Παρασκευές, ή τον Αύγουστο ολόκληρο καθημερινά, να κάνει 2-3 δρομολόγια. Πάνω κάτω μπορεί να το κάνει αυτό. Ήταν βιώσιμο. Γιατί δεν το έκανε? Ερώτημα. Αν ήταν βιώσιμο, για ποιο λόγο ο ΣΕ δεν το κράτησε? Τι να σου πω. Δηλαδή αν κερδίζει από αυτό το δρομολόγιο, τι για ποιο λόγο δεν το κράτησε? Τι να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Τέλος πάντων, ούτε έχω το management plan. Αλλά πρόσεξε, εδώ, όταν υπάρχει ένας κοινωνικός πόρος, υπάρχει μια ανταποδοτικότητα και μερικός να είναι ζημιογόνος, προσπαθείς
με συνέργειες, όπως είπες και εσύ, να το μεγαλώσεις όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε... Γιατί θα πρέπει δηλαδή ο Ηλίας, ο Μιχαηλίδης, να βάζει το μίνι μπας και ένα και δύο και τρία μίνι μπας, να πάρει τον κόσμο από τους τοξότες για να τους ανεβάσει στη Σταυρούπολη όταν θα υπάρχει το τρένο. Θα ανεβούν λοιπόν στους τοξότες πάνω στο τρένο και θα πάνε στη Σταυρούπολη. Εκεί θα επιβιβαστούν στις βάρκες όμορφα και ωραία και θα κατεβούν το ποτάμι. Και δεν θα είναι μια διαδρομή, θα είναι 10 διαδρομές, 5 διαδρομές ίσως την ημέρα. Αλλά μια διαδρομή όταν έχει 10-15 άτομα, για κάτσε λίγο και δες το. Και όταν θα πάει με μικρή ταχύτητα που θα μπορούν να βγάλουν βίντεο, να βγάλουν φωτογραφίες, ίσως και με μια στάση στον παλιό σταθμό των Λιβερών, το πέτρινο, το καταπληκτικό αυτό περιβάλλον. Γιατί να μην γίνουν όλα αυτά? Δεν τα λέγανε οι άνθρωποι αυτοί? Ξέρεις κάτι? Δεν τα είπαν όλοι μαζί? Διότι όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, να φτύσουμε κοιλάει ποτάμι. Είναι διαφορετικό να βγαίνει ο κύριος Μιχαηλίδης μόνος του από το να βγει ο κύριος Μιχαηλίδης, ο κύριος Λεπτοκαρίδης, ο κύριος Βασιλιάδης Χιτσί Ωμέγα και να συνενωθούν, να κάνουν πιθανά και κάποιο συνεταιρισμό οικονομικό, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, έτσι ώστε να γίνουν ενοχλητικοί πλέον στους κυρίους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα και ατυχώς όλοι οι ψηφοφόροι ή μάλλον μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων προτιμήσαν τα μπάνια στη θάλασσα από το να πάνε να εκφραστούν στην κάλπη. Όπως την προηγούμενη φορά. Μιλάς για το Δήμο Ξάνθης. Ναι. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως για το Δήμο Ξάνθης. Διότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να διαπιστώνουμε. Καθόμαστε, δεν πάμε να ψηφίσουμε, πηγαίνουμε για μπάνια με αρνητική προσέγγιση στα κοινά. Οπότε περιμένουμε να λυθούν τα πράγματα μόνα τους. Ή είμαστε δυσαρεστημένοι και λέμε εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Πρόσχυμα. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, με ελάχιστη ενέργεια, με το 1/10 της ενέργειας που ξοδεύουμε εμείς εδώ στην Ξάνθη για να προσελκύσουμε ένα τουρίστα, με το 1/10 της ενέργειας προσελκύουν 20 τουρίστες και εισπράττουν πολλαπλάσια. Γιατί συνεργάζονται, Βαγγέλη? Εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Εγώ νομίζω δεν είναι πέρα θέμα. Από το θεσμικό μέρος που δεν είναι έχει θέμα. Αναλυθεί πιστεύω πάρα πολύ καλά από όλους μας. Εγώ έχω μια και συμφωνούμε όλοι. Έχω άλλα στοιχεία στα χέρια μου. Δεν είναι θέμα συνεργατισμού ούτε της ύπαρξης συνεταιρισμών. Το πρόβλημα είναι αλλού. Όταν λοιπόν ξεκινάς μία περίοδο, θα πρέπει να υπάρξει, αν θέλεις, μία καταγραφή προτάσεων. Οι προτάσεις όμως αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν, αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει έλεγχος, ούτε αξιολόγηση. Την όποια αξιολόγηση κάνει ο καθένας από όλους εμάς, ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης, κατά πώς έφαγε την πετριά και κατά πώς έχει και την παιδεία για να μπορεί να αξιολογεί ανθρώπους και τις καθημερινές καταστάσεις. Δεν υπάρχει αξιολόγηση. Σωστά. Μέχρι εδώ δεν νομίζω ότι συμφωνούμε. Όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που λένε ότι ξέρεις κάτι, εγώ προτείνω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αυτά θα πρέπει θεσμικά, εφόσον έχουν πάρθει, να απαντώνται ή ότι δεν γίνονται ή ότι γίνονται. Αυτό που δεν γίνεται να λένε γιατί δεν γίνεται, άμεσα στο χρόνο, στη μονάδα του χρόνου που πρέπει οι αιρετοί να απαντούν. Ή αυτά που γίνονται θα πρέπει να πούν ότι πρώτη φάση από τότε μέχρι τότε. Η δεύτερη φάση από εκείνο το σημείο και μετά. Τρίτη φάση ολοκλήρωση τότε. Και να ξέρεις τι σου γίνεται. Δηλαδή τώρα πήραμε ένα κομματάκι. Να σου πω κάτι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπόθηκε στις δύο επιτροπές τουρισμού της περιοχής ότι στον μεθοριακό σταθμό του Αγίου Κωνσταντίνου που ενώνει τη Βουλγαρία με την Ξάνθη, την τουριστική είσοδο, την οποία κάνανε χρήση πάρα μα πάρα πολλοί Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Ουκρανοί, οι οποίοι κατεβαίνανε κάτω, στο μεθοριακό λοιπόν αυτόν σταθμό που βρίσκεται στην Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο, στην Ξάνθη,
με το Ρουντοζέμ, Σμόλιαν, Σμί και πάμε παραπάνω, Σένοβγραν και ανεβαίνουμε Φιλιππούπολη. Αυτό είναι λοιπόν τον οδικό άξονα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χάρτης οδικός και θα πρέπει να τους πούνε ότι μπορούν να μπαίνουν μέσα και σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη, όλοι έχουν GPS, που θα τους δείχνει πού θα πάνε και τι θα βρουν. Ξέρεις πόσο καιρό το κουβεντιάζω, εγώ προσωπικά ξέρεις από πότε το κουβεντιάζω, από τις αρχές δεκαετίας του 10, δηλαδή 10 χρόνια τώρα. Έχει γίνει? Όχι. Και το πρόβλημα τους ήταν ποιος θα το μοιράζει. Μα δεν χρειάζεται να το μοιράσεις. Βάλει λοιπόν ένα σιδερένιο κουτί εκεί πέρα, ένα τενεκεδένιο κουτί. Πώς ήταν αυτά τα κουτιά του Free Press? Βάλει τα μέσα, αυτός που σταματάει να ανεβαίνει να το παίρνει. Αυτό υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, νομίζω. Σου λέω κάτι πάρα πολύ δηλαδή, απλό. Δηλαδή, αν πατήσεις εστιατόρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτή τη διαδρομή, θα στα βγάλει. Σου λέω κάτι, πάρα πολύ απλό. Πλέον όλα είναι ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ απλό. Ίσως να έχεις και εσύ ένα πόρταλ, να έχεις μια ηλεκτρονική διεύθυνση που να λέει, ξέρεις κάτι, θες να κάνεις rafting στον Νέστο, πας εκεί. Αυτή είναι η διαδρομή την οποία να ακολουθείς. Έχεις και τα waypoint τα πάνω και πηγαίνεις. Χρησιμοποιώ και εγγλέζικους όρους και ίσως να μην μπορούν να με παρακολουθήσουν πολύ. Πάντως, Βαγγέλη, σίγουρα οι άρχοντες εδώ, οι θεσμικοί, δεν μπορούν να τα καταφέρουν και δεν τα έχουν καταφέρει. Δώσαν εξετάσεις και αποτύχαν. Ό,τι γίνει θα γίνει με την προσπάθεια φυσικών προσώπων, επιχειρηματιών της περιοχής. Δεν έχω καμία ελπίδα θεσμική. Ποιος θα τα πληρώσει? Θα δηλαδή σου πω ποιος θα τα πληρώσει. Θα τα πληρώσει το αποτέλεσμα. Μισό λεπτάκι, Σωτήρη, γιατί εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Θα σου πω, βεβαίως και μπορεί να συμμετέχει το κράτος θεσμικά, αλλά κράτος, όχι, δεν το εναρκτήριο λάκτισμα πρέπει να το δώσουν οι ιδιώτες. Δεν μπορεί να το δώσει το κράτος. Δεν θα φέρει λάθος το κράτος. Άκουσε με λίγο, Σωτήρη. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εντάξει, είναι δική σου άποψη. Σεβαστή, ακούστηκε, συνεκτιμάται. Όταν λοιπόν υπάρχουν δήμοι που έχουν 600 απευθείας αναθέσεις, όταν με την προσχηματική δικαιολογία διαχειρίζονται εκατομμύρια στους ημέτερους. Περιμένεις λοιπόν από μένα το την είπα, επιχείρηση. Φίλε. Πρόσεξε το λίγο. Όχι, πρόσεξε λίγο. Όχι, εδώ η κεντρική εξουσία την ευθύνη την έχει για τον μη έλεγχο. Όπως επίσης και η περιφέρεια. Για τον μη έλεγχο αυτή τη υπόθεση. Αλλά περιμένεις από τον επιχειρηματία, ο οποίος είχε κλειστό το ξενοδοχείο του, είχε κλειστό το μαγαζί του, είχε κλειστεί την επιχείρησή του, να υπομειστεί αυτό το κόστος, το οποίο δεν είναι, ίσως να μην είναι 500.000 ευρώ. Και περισσότερα. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα σου δώσουν ποτέ τη δυνατότητα, Βαγγέλη, να πας μπροστά αν δεν συμπράξεις. Εάν δεν συμπράξεις για να σηκώσεις κεφάλι, δεν θα σου το δώσουν ποτέ. Θα σε θέλουν υποτελή και τον ξέρεις το μηχανισμό. Θα σε θέλουν πάντα υποτελή, έτσι ώστε να παίρνουν αυτό που θέλουν από σένα και να διατηρούν την κακώς εννοούμενη εξουσία τους. Πρόταση, τελεία λοιπόν, και παύλα. Πρόταση, δεν γίνεται λοιπόν, αλλιώς. Η πρόταση είναι να μην έχουμε μικρά σχηματάκια. Εγώ αν έχω μια επιχείρηση με τζίρο Χ, είμαι πολύ πιο μικρός από ότι αν έχω Χ στην Ενάτη, Βαγγέλη. Ναι. Και στον τρόπο που επικοινωνώ με το επιχειρηματικό περιβάλλον που υπάρχει και στον τρόπο που επικοινωνώ πολύ με τους θεσμούς. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό μπορεί να γίνουν. Θα έρθει το κράτος να μου δώσει τουρισμό. Όχι, δεν θέλω το κράτος. Το κράτος όμως μπορεί να έρθει να κωδικοποιήσει ελέγξει όλο αυτό το σύστημα. Δεκτό. Ωραία. Θα είσαι πάλι στην εκπομπή καλεσμένος. Εμείς να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να σας... Αλήθεια, οι βουλευτές του νομού... Θα ήθελα, δηλαδή θα μου άρεσε πάρα πολύ, μιλώ πιο πολύ, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά θα γίνω όμως. Λοιπόν, Βαγγέλη, πρόσκληση και πρόκληση. Οι βουλευτές του νομού μας, σε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα τα οποία συζητούμε, έστω μία φορά το μήνα,
θα μπορούσαν να βρίσκονται σε ένα πάνελ, όχι αναγκαία της δικιάς σου εκπομπής, αλλά κάποιας άλλης εκπομπής ή ίσως άλλων εκπομπών, έτσι ώστε να τοποθετούνται δημόσια και να ελέγχονται. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Αν τους βρούμε τους βουλευτές ή κάποιους από αυτούς, θα μπορούσα να σας απαντήσω. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε την εκπομπή της Τετάρτης, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Προς το παρόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα.